Και επίσημα αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης. Η μεγάλη μέρα θα είναι 25 Ιουνίου, όπου παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μεδόνη θα πραγματοποιηθεί η τελετή των εγγενείων. Μετά από πολύ καιρό βέβαια σχεδιασμού και προσπάθειας για την υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης, είμαστε πλέον στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αλεξανδρούπολης, του πρώτου Αρχαιολογικού Μουσείου της πόλης. Τα εγγένεια θα γίνουν στις 25 Ιουνίου, στις 8 η ώρα το βράδυ, και θα τα τελέσει η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη. Στο μουσείο αυτό, το οποίο έχει κτιστεί με χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία, το οποίο είχε αναλάβει βέβαια και τη χρηματοδότηση της μόνιμης έκθεσης, θα στεγάσει τα ευρήματα που προέρχονται από ανασκαφές και επιφανειακές έρευνες στο χερσαίο κομμάτι του νομού Εύρου. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης υπάρχουν εκθέματα από επιφανειακές ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στη Ζώνη, στη Μάκρη, στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και από ανασκαφές των ταφικών τύμβων, οι οποίοι βρίσκονται στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου. Εδώ πέρα μπορεί κανείς να δει ευρήματα από τις ανασκαφές της Ζώνης, της Μάκρης και από άλλες πόλεις, από την ίδια την Αλεξανδρούπολη, και βέβαια μια μεγάλη ενότητά μας είναι αφιερωμένη στις ανασκαφές των ταφικών τύμβων, οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναι συγκεντρωμένοι στο βόρειο κομμάτι του νομού μας. Το μουσείο θα λειτουργεί για το ευρύ κοινό από την επόμενη μέρα των εγγενείων, από τις 8 το πρωί έως και τις 3.30 το μεσημέρι, εκτός Τρίτης, όπου θα παραμένει κλειστό, ενώ το Σάββατο θα λειτουργεί από τη 1.30 το μεσημέρι έως και τις 8 το απόγευμα, για τους πολίτες που δεν έχουν την ευκαιρία να το επισκεφθούν πρωί. Την επόμενη μέρα των εγγενείων θα είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο φυσικά. Θα λειτουργεί καθημερινά το μουσείο από τις 8.30 έως τις 3.30, εκτός Τρίτης που θα είναι κλειστό. Το Σάββατο θα είναι ανοιχτό από τις 1.30 μέχρι τις 8.30 το απόγευμα, για να δώσουμε την ευκαιρία σε κάποιους επισκέπτες να έρθουν το απόγευμα, που ίσως βολεύει περισσότερο. Το κοινό που θα επισκεφθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μέσα από τα εκθέματα την ιστορική πορεία και την εξέλιξη των ανθρώπων που ζήσαν στην ευρύτερη περιοχή του Εύρου από την 7η χιλιετία π.Χ. έως τον 3ο με 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Βάζουμε τις τελευταίες πινελιές για την έκθεση, ώστε να το ετοιμάσουμε, να το παραδώσουμε στο κοινό της πόλης όπως της αξίζει της πόλης αυτής. Δηλαδή να έχει ένα μουσείο φτιαγμένο σύμφωνα με τις τελευταίες μουσιολογικές επιταγές. Η προσπάθειά μας ήταν να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει την ιστορική πορεία, την εξέλιξη, δηλαδή τους ανθρώπους που ζήσανε σε αυτήν την περιοχή από την 7η χιλιετία π.Χ. έως τον 3ο-4ο αιώνα μετά Χριστόν.